Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ειδικά στους φίλους που προσέφεραν το στέρημά τους, το πλεόνασμά τους στο κανάλι, το ενισχύσαν και κατεύθυναν την ενέργεια που λέγεται χρήματα προς το κανάλι. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί δουλεύει αυτός ο μηχανισμός που λέγεται εθελοντισμός, μεράκι, εμπιστοσύνη και μια τέλεια, θα λέγαμε, συγχρονιστικότητα, η οποία έρχεται μέσω από τα βάθη της καρδιάς, ούτε από πίεση, ούτε από πρέπει, ούτε από υποχρέωση, ούτε από ωράριο, και καταλαβαίνετε πόσο πολύ όμορφο, άνετο, ελεύθερο είναι αυτό το σύστημα που επιλέγω να προσφέρω κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Καταλάβετε ότι ο εθελοντισμός, όπως έχω γράψει και στο blog μου, θα είναι το πολίτευμα του μέλλοντος. Όταν ο άνθρωπος μάθει να κάνει αυτό που θέλει, τότε αυτόματα ο εθελοντισμός του δίνει εκείνη την δόνηση της στιγμής, που λέω, την καλύτερη δόνηση της στιγμής. Γιατί δεν έχει θέμα η πρόθεση με το αν θα πάρω λεφτά, αν θα έχω την κατάλληλη αποδοχή, αλλά κάνοντας αυτό που κάνω με όλη τη δύναμη και την ευχαρίστηση, πάντοτε για να προσφέρω κάτι, πάω ότι υπάρχει κάποιος που θα το θέλει. Έτσι λοιπόν θα μπούμε μέσα σε αυτό το κόνσεπτ και μπούμε κάτω από αυτές τις πεποιθήσεις όταν ξεκινάμε πραγματικά και κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πάντοτε από τη στιγμή που είναι δημιουργικό, πάω ότι από την άλλη υπάρχει κάτι και μας περιμένει. Έτσι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους που συγχρονιστικά συνεισφέρουν και ενισχύουν το κανάλι για να μπορεί να συνεχίζεται αυτή η βιβλιοθήκη γνώσεων με αυτόν τον τρόπο που σας είπα του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός θα είναι το πολίτευμα του μέλλοντος, των αναβαθμισμένων ανθρώπων. Να ξέρετε φίλοι μου, τίποτα το οποίο κάνουμε δεν πάει τσάμπα. Είτε ένας άνθρωπος είτε είναι χείλη, από τη στιγμή που κάτι η πηγαία μου έρχεται να το πω και να το κάνω, υπάρχει ότι κάποιος σίγουρα υπάρχει από την άλλη πλευρά για να με ακούσει. Αυτό είπαμε ότι γίνεται κοσμικά, κβαντικά, εσωτερικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, και να το καταλάβετε, αρκεί να το εμπιστευτείτε. Μόλις το εμπιστευτείτε, μπορεί να υπάρξουν ορισμένα πράγματα να σας φέρουν σε ένα τεστ. Γιατί σας είπα, το πρώτο πράγμα, μόλις εμπιστευτούμε κάτι και το δοκιμάζουμε, έρχεται ένα τεστ. Ότι νιώθουμε καλά, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε. Το κάνουμε δηλαδή χωρίς την πρόθεση του μέλλοντος. Το κάνουμε στη στιγμή, το κάνουμε γιατί μας αρέσει, το κάνουμε γιατί είμαστε ή περιμένουμε να γίνει κάτι για να ευχαριστηθούμε. Όταν καταφέρετε και κάνετε αυτό που σας αρέσει χωρίς να έχετε καθόλου προσδοκίες, τότε φίλοι μου πραγματικά είστε ακέραιοι και συνειδητοί στη δόνησή σας, ότι βγαίνει από την καρδιά σας, από τον ενθουσιασμό σας. Έτσι λοιπόν έκανα αυτό το βιντεάκι για να σας πω ότι χαίρομαι, είμαι ευγνώμων, πάντα αυτά που έρχονται είναι αρκετά, είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά. Προχωράμε μαζί με αυτή την καινούρια σχέση την οποία έχουμε φτιάξει και την απλώνουμε στον κόσμο, και όπως λέω και πάντα, εύχομαι εσωτερική δύναμη και ειρήνη σε όλους μας.